Στη διευκόλυνση της μετακίνησης των φοιτητών της πόλης στοχεύει η σύμβαση που υπογράφει από το Δήμαρχο Ιωαννίνων και τον Πρόεδρο του Αστικού ΚΤΕΛ. Οι φοιτητές θα έχουν πλέον πρόσβαση σε επιδοτούμενες μηνιαίες κάρτες μετακίνησης. Η τιμή της μηνιαίας από 35 ευρώ μειώνεται σε 20, προσφέροντας σημαντική οικονομική ελάφρυνση. Ο Δήμαρχος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μαζί με την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Γογιώτη και τον Πρόεδρο του Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, Στέφανο Μουστακλή, έκανε λόγο για την πιο γενναία επιδότηση του Δήμου στην Ελλάδα. Η κυρία Γιώτη από την πλευρά της έκανε λόγο για μια διαπραγμάτευση με αίσιο αποτέλεσμα και δεσμεύτηκε και για άλλες πρωτοβουλίες εκ μέρους του Δήμου με στόχο την αρρωγή του φοιτητικού πληθυσμού. Ο Πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ, κ. Μουστακλής, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο αλλά και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για την ομόφωνη απόφαση που έλαβαν να ενισχύσουν τον φοιτητικό πληθυσμό. Με τη νέα αυτή συμφωνία, όλοι οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση σε επιδοτούμενες μηνιαίες κάρτες μετακίνησης, διευκολύνοντας έτσι την καθημερινότητά τους και την προσβασιμότητά τους στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, με τη νέα σύμβαση, η μηνιαία κάρτα μετακίνησης, η οποία μέχρι σήμερα κόστιζε 35 ευρώ, θα κοστίζει πλέον μόνο 20 ευρώ, κάνοντας τη μετακίνηση πιο προσιτή για όλους. Θα ήθελα να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι αποτελεί την πιο γενναία επιδότηση Δήμου της Ελλάδας συγκριτικά με άλλες πόλεις που φιλοξενούν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Δίνοντας ένα ποσό της τάξης των 210.000 ευρώ 180, επιμεριζόμενο ανά 52.545 στον προϋπολογισμό του 24 και το υπόλοιπο 157.635 θα βαραίνουν τον προϋπολογισμό του 2025. Γνωρίζοντας και έχοντας πλήρη συνέστηση για την μείωση και την κατάσταση που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιό μας τα τελευταία χρόνια και λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και της μείωσης του αριθμού των πρωτοετών, είναι μια γενναία κίνηση και πολύ χαρούμενη που είναι και ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας να στηρίξουμε τους φοιτητές και να δώσουμε και περισσότερα κίνητρα ούτως ώστε το Πανεπιστήμιό μας να αποτελέσει και επιλογή, ως πρώτη επιλογή των φοιτητών. Που μοιριστήκαμε το κόστος μιας πραγματικά πολύ μεγάλης δαπάνης στην έκπτωση από τα 35 στα 20 μεταξύ Δήμου και Αστικού ΚΤΕΛ. Να σας θυμίσω μόνο σε όλους ότι μαζί με τον Δήμαρχο, την προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε δώσει σε εσάς, είπαμε ότι θα κάνουμε και την πράξη αυτή. Πραγματικά, κάναμε εμείς αυτά που είχαμε υποσχεθεί σαν ΚΤΕΛ και σαν Δήμος, απέναντι στους φοιτητές, κάναμε την πράξη να μειώσουμε τη φοιτητική κάρτα στα 20 ευρώ. Πραγματικά, πολύ καλή τιμή για όλους τους φοιτητές.